Το παρόν και η επόμενη μέρα του τεμένου Βαγιαζίτ στο Διδημότυχο βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συνάντηση του βουλευτή Νέα Δημοκρατία Εύρου και του Αντιπεριφερειάρχη. Αναστάσιο Δημοσχάκη και Δημήτρη Πέτροβιτ αναφέρθηκαν στο περιστατικό τη πυρκαγιά και μίλησαν για τα επόμενα βήματά του, με κοινή συνισταμένη την ανάγκη για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του μοναδικού αυτού μνημείου. Σήμερα συζητήσαμε επίσης για το θέμα το οποίο έζησε ο Εύρος και ήδη τα προβλήματα όμως συνεχίζουν να εφίστανται στο Διδημότυχο με την πυρκαγιά η οποία εξεράγει σε βάρος του τεμένους του Βαγιαζίτ. Επίσης ενημέρωσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι ήδη κατέθεσα χθες επίκυρη ερώτηση σε ό,τι αφορά το τεμένος του Βαγιαζίτ, με την οποία επίκυρη ερώτηση ζητώ από την παρούσα κυβέρνηση να μας ενημερώσει ποιο είναι το πρόγραμμά της σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ζημιών και, αν, και ποιο είναι το πρόγραμμά της σε ό,τι αφορά την τάχιστη υλοποίηση της σχεδίασης που είχε ήδη ξεκινήσει σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση και την αναστήλωση του τεμένους του Βαγιαζίτ. Είχαμε μια χρήσιμη και επικοδομητική συζήτηση με τον βουλευτή Εύρου, τον κύριο Δημοσχάκη, ο οποίος παράγει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό και επικοδομητικό έργο στο Κοινοβούλιο για τα ζητήματα του νομού. Κυριάρχησε σαφώς η αποκατάσταση του τεμένους Βαγιαζίτ. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είχα και επαφή χθες με την κυρία Βλαζάκη, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τους ώστε με ταχύτατες διαδικασίες να αποκατασταθεί το τέμενος και να προχωρήσει, το οποίο ο τέμενος ξέρετε ότι χρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μεταξύ των έτερων θεμάτων που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν το νοσοκομείο του Διδημοτήχου με το ζήτημα αυτονόμησης και τα προβλήματα που του διέπουν, το ζήτημα της ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα αλλά και η διεκδίκηση στέγασης μίας εκ των παραγωγικών σχολών του λιμενικού σώματος. Επίσης συζητήσαμε τα θέματα του νοσοκομείου του Διδημοτήχου, συζητήσαμε τα θέματα του κάθετου άξονα, συζητήσαμε επίσης τα θέματα της λιμενικής ακαδημίας που σύντομα ο σχετικός νόμος θα εισαχθεί στην ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου για συζήτηση και ψήφιση. Και μάλιστα ήδη όμως προς αυτήν την κατεύθυνση, σε ό,τι αφορά τη Λιμενική Ακαδημία, έχω ενημερώσει και τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης ότι, και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ότι θα πρέπει όταν θα συζητείται ο νόμος, ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε, σε ό,τι αφορά την έδρα της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να πάμε με ένα πρόγραμμα, με ένα πακέτο προσφοράς προς το λιμενικό σώμα και προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο δεν πετύχαμε από το 2000 που ξεκίνησε η ιδέα, ώστε η Λιμενική Ακαδημία να έχει ως έδρα την Αλεξανδρούπολη. Επίσης συζητήσαμε για το νοσοκομείο του Δημοτήχου, την ανάγκη της αυτόνομης λειτουργίας του και των πιέσεων που πρέπει να ασκηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και τη στελέχωσή του με προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Το ζήτημα του κάθετου άξονα, που είναι πραγματικά ένα θέμα που μας απασχολεί έντονα και χρόνια τώρα αυτό το ζήτημα βρίσκεται σε εκκρεμότητα εξαιτίας λάθους χειρισμών. Θεωρώ ότι η Εγνατία έχει μεγάλη ευθύνη από αυτού, αλλά και οι κυβερνήσεις φέρουν ευθύνη. Γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο εδώ την κατασκευάστρια εταιρεία, αφορά και την ίδια την πολιτεία. Ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον των παραγωγικών σχολών του λιμενικού σώματος, ο Αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε με θέρμη πως η Αλεξανδρούπολη ζητά το αυτονόητο, επικαλούμενο στα γεγονότα αλλά και τις υποσχέσεις αρχής γενομένης από το μακρινό 2000. Δεν θέλω να πω πολλά γι' αυτό. Έχουμε στείλει εμείς και σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή. Συμμετείχαμε και στη διαβούλευση και είπαμε τα αυτονόητα. Ότι είχε αποφασιστεί από τη Βουλή να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Πως αυτό το θέμα κάθε τόσο αρχίζει και παίρνει νέα παράταση ή η Αλεξανδρούπολη αφαιρείται μέσα από αποφάσεις, νομίζω ότι βαρύνει κυρίως λέω τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις. Αλλά έχουμε την πεποίθηση ότι τώρα με μια συντονισμένη ενέργεια
θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία λύση και ένα οριστικό τέλος σε αυτό. Γιατί όπως ξέρετε, 18-19 εισέρχονται και οι πρώτοι σπουδαστές από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα που για μας αποτελεί προτεραιότητα και θα πρέπει πλέον όλοι, βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση, να δώσουμε έναν αγώνα πιο δυναμικό για να επιτέλους να πιστεί η πολιτεία ότι το αυτονόητο είναι η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος να λειτουργήσει σε μια περιοχή που έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχει όμως και τις συνθήκες εκπαίδευσης. Ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, είναι το σημείο που πραγματικά πληρεί όλα αυτά τα στοιχεία για να γίνει μια Ακαδημία πραγματικά πρότυπο.